Ας αρχίσουμε να ζούμε, πριν αρχίσουμε να γερνάμε. Αυτοί που πρώτοι παρατηρούν τα ελαττώματα των άλλων, είναι εκείνοι που έχουν τα περισσότερα. Δεν υπάρχει ευημερία χωρίς φόβους και βάσανα, όπως δεν υπάρχει δυστυχία χωρίς ανακούφιση και ελπίδες. Η ατέλεια είναι ομορφιά, η τρέλα είναι ιδιοφυΐα, και είναι καλύτερο να είσαι τελείως γελίος, από το να είσαι τελείως βαρετός. Η ζωή του Εργένη είναι ένα εξαιρετικό πρωινό, ένα επίπεδο γεύμα και ένα θλιβερό δείπνο. Καλύτερα να είσαι δυστυχισμένος μόνος, παρά δυστυχισμένος μαζί με κάποιον άλλον. Κάποιος που είναι νέος σε χρόνια, μπορεί να είναι γέρος σε ώρες, αν δεν έχασε καθόλου χρόνο. Ο φίλος που κρύβει τα ελαττώματά μας, είναι λιγότερο χρήσιμος από τον εχθρό που μας κατηγορεί. Οι σοφοί άνθρωποι φτιάχνουν περισσότερες ευκαιρίες από όσες βρίσκουν. Όποιος ξεκινάει από αμφιβολίες, καταλήγει σε βεβαιότητες. Όταν παίρνεις εκδίκηση γίνεσαι ίσος με τον εχθρό σου, όταν την ξεπερνάς γίνεσαι ανώτερος. Τα πράγματα από μόνα τους πάνε προς το χειρότερο, αν δεν σχεδιάσουμε την πορεία προς το καλύτερο. Αν μπορείς να κάνεις μια κοπέλα να γελάσει, μπορείς να την κάνεις να κάνει οτιδήποτε. Αναζητείτε τα ωφέλη του μυαλού και τα υπόλοιπα είτε θα ακολουθήσουν, είτε η έλλειψή τους δεν θα γίνεται αισθητή. Δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε τη φύση, παρά μόνο υπακούοντάς την. Είναι μια παράξενη επιθυμία να επιζητούν εξουσία και να χάσουν την ελευθερία τους ή να επιδιώκουν εξουσία πάνω σε άλλους και να χάνουν την εξουσία πάνω στον εαυτό τους. Η ελπίδα είναι καλή για πρωινό, αλλά κακή για δείπνο. Να επενείς με θράσος στον εαυτό σου, όλο και κάτι θα μείνει. Η προσωπικότητά μας είναι κήπος, ενώ η θέλησή μας είναι ο κυπουρός. Τα λεφτά είναι σαν την κοπριά, αν τα σκορπίσεις τριγύρω κάνουν καλό, αν τα μαζέψεις σε έναν σωρό βρωμάνε απέσια. Τίποτε δεν κάνει τον άνθρωπο να υποπτεύεται περισσότερο, από το να γνωρίζει λίγα πράγματα. Η φαντασία δόθηκε στον άνθρωπο για να τον αποζημιώσει για αυτό που δεν είναι, η αίσθηση του χιούμορ για να τον παρηγορήσει για αυτό που είναι. Αν ένας άνθρωπος κοιτάζει τριγύρω του επίμονα και προσεκτικά, θα δει την τύχη του, η οποία μπορεί να είναι τυφλή, αλλά όχι αόρατη. Η αυτοκυριαρχία και η ευθέτηση στις συζητήσεις αξίζουν περισσότερο από την ευγλωτία. Η καλή φήμη είναι σαν τη φωτιά, αναμένει εύκολα διατηρείται, αλλά όταν σβήσει, δύσκολα ανάβει και πάλι. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ αυτού που χάνει επειδή δεν πέτυχε και αυτού που χάνει επειδή δεν προσπάθησε. Οι χειρότεροι άνθρωποι συχνά δίνουν τις καλύτερες συμβουλές. Οι γυναίκες διαθέτουν δύο φοβερά όπλα, το μακιγιάζ και τα δάκρυα. Ευτυχώς για τους άντρες, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ταυτοχρόνως. Σημείωσε τις σκέψεις της στιγμής. Αυτές που έρχονται χωρίς να τις αναζητήσεις, είναι συνήθως και οι πιο αξιόλογες. Ο πονηρός άνθρωπος έχει τρεις ενδείξεις, σε πατάει στο συναίσθημα, παίζει συνέχεια το θύμα και σου λέει αυτά που θέλεις να ακούσεις. Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ της ευτυχίας και της σοφίας. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπος ίσως και πραγματικά να είναι, αλλά αυτός που σκέφτεται τον εαυτό του ως το σοφότερο, είναι γενικά ο μεγαλύτερος ανόητος.